Με σεβασμό και κατάνοιξη, εκατοντάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί στον Άγιο Δημήτριο. Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας προσεύχονται και ζητούν τη στήριξή της και τη βοήθειά της. Ήρθα στην Παναγίτσα μου που την πιστεύω και αυτή μας φέρνει όλα ό,τι έχουμε το αγαθό εδώ πέρα. Και εύχομαι να μας φέρει και περισσότερα και να φύγει αυτή η μιζέρια που έχουμε. Άξιζε τον κόπο. Αν και δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, ήταν ευκαιρία να έρθω να προσκυνήσω το Άξιον Εστί. Από πού ήρθατε? Από την Αθήνα. Οι πιστοί που περιμένουν με υπομονή μπροστά στην εικόνα εναποθέτουν στην Παναγία τις ελπίδες τους. Ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, άνθρωποι απελπισμένοι, φτωχοί, με ταλαιπωρημένη υγεία, βλέπουν σε αυτή μια ελπίδα λύτρωσης και συμπαράστασης, ένα πνευματικό στήριγμα στα καθημερινά τους προβλήματα. Προσκύνησα, προχθές προσκύνησα, αλλά και όσες φορές προσπαθείς να προσκυνήσεις είναι μεγάλη ευλογία και παίρνεις δύναμη. Από Σέρες είμαστε, ήρθαμε εδώ πέρα, θα προσκυνήσουμε, θα φύγουμε. Η ιστορική εικόνα έφτασε στη Θεσσαλονίκη με τιμές και μεταφέρθηκε με επίσημη υποβή πάνω σε στρατιωτικό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, συνοδευόμενη από τους αγιορείτες πατέρες, την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία, τη στρατιωτική ηγεσία και πλήρως πιστών. Είναι η πέμπτη φορά που η εικόνα βγαίνει από το Άγιον Όρος και από τον Ναό του Πρωτάτου, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Από την αρχή της εβδομάδας, η κοσμοσυρωή που παρατηρείται είναι εντυπωσιακή, ενώ ακόμη και σχολεία διοργανώνουν ημερήσιες επισκέψεις για να δυνασπαστούν. Άλλοι έρχονται από μακριά και περιμένουν ώρες για το προσκύνημα. Νομίζω ότι νιώθεις την προστασία, την ασφάλεια. Είναι κάτι σαν αποκούμπι και είναι καιρός νομίζω να αρχίσουμε να ξανανιώθουμε κάποια πράγματα γιατί είχαμε λίγο αποξενωθεί. Η εικόνα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στα τέλη Οκτωβρίου για να δοθεί ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους πιστούς να την επισκεφθούν και να την προσκυνήσουν.